Να, ξεκι... Ακούμε... να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά ή να δώσουμε ένα άλλο θεματάκι έτσι που έχει ενδιαφέρον. Να δώσουμε το θεματάκι που έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Γιατί είναι εξαγωνιστικό, αλλά έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμάσαι ότι πριν από περίπου δύο χρόνια ναι. ε, είχε δημιουργηθεί μια ρήξη στι σχέσει τη ΝΙΝ με την πρώην διοίκηση του Ολυμπιακού. Μαγνή, έχει το Ναι, με αφορμή ε. το... ένα από τα γήπεδα των... του αθλητικού κέντρου στο Ρέντι. Το... Που ήταν. Το... το λεγόμενο P3. Ναι. Αυτό το γήπεδο ανήκει στην Ιντρακάτ, εταιρεία συμφερόντων Σοκράτη Κόκαλη. Κάποια στιγμή είχε ληφθεί απόφαση αυτό το γήπεδο να φύγει από τι αθλητικέ εγκαταστάσει του Ολυμπιακού και αυτό το θέμα είχε προκαλέσει έντονη τριβή ανάμεσα στον, στην πλευρά του νυν Προέδρου και του πρώην Προέδρου. Ε, Ψάχνοντα λοιπόν το θέμα του Ολυμπιακού Β, για να είμαι ειλικρινή, δηλαδή το πού θα παίξει ο Ολυμπιακό Β, προέκυψε η πληροφορία ότι οι δύο πλευρέ βρίσκονται σε προχωρημένη συμφωνία ή μάλλον σε προχωρημένες επαφές για συμφωνία, προκειμένου το OP3 να παραμείνει στην εκμετάλλευση του Ολυμπιακού. Mm -hmm. Επειδή η πληροφορία να παραμεινει στην εκμεταλλευση του ολυμπιακου επειδη η πληροφορια στα αυτιά μου πριν από λίγη ώρα, δεν έχω καταφέρει να μάθω το ακριβές καθεστώς της συμφωνίας. Υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα είναι η Παΐ Ολυμπιακός να αγοράσει τον συγκεκριμένο χώρο από την ΙΔΡΑΚΑΤ, δηλαδή από την πλευρά του Σοκρατικό καλή. Το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρξει επινοικίαση του χώρου για λογαριασμό τη Παεολυμπιακό. Ναι. Και το τρίτο σενάριο, το οποίο θεωρώ ότι έχει και ίσω μεγαλύτερο, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κυρίω από συναισθηματική πλευρά, είναι ότι υπάρχει σκέψη και έχει γίνει κουβέντα, μήπω γίνει δωρεά από την πλευρά κόκαλη το συγκεκριμένο χώρο, το συγκεκριμένο γήπεδο στη μνήμη του μικρού Σοκράτη Κόκαλη που έφυγε προώρα από τη ζωή στα 34 του χρόνια. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στο τραπέζι. Ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων και, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει πιο κοντά οι δύο πλευρέ. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο από τη στιγμή που ήδη στο συγκεκριμένο χώρο παντελή έχουν ξεκινήσει να γίνονται και έργα. Φτιάχνεται δηλαδή το γήπεδο προκειμένου να μετατραπεί από πλαστικό σε φυσικό χλωτάπτα. Γιατί ο Ολυμπιακό πλέον και για τι ανάγκε τη ομάδα Β και τι ανάγκε τη ομάδα 19 και όλων των μικρότερων τμήματων, Παρότι έχει φτιάξει ένα μικρό αριστούργημα σε εγκαταστάσει του Ρέντι, όποιο έχει την τύχη να περάσει και να δει τι έχει φτιαχτεί, είναι όντω εντυπωσιακό. Υπάρχει θέμα με τα γήπεδα για να μπορέσουν να ταιριάξουν οι ώρε ώστε όλα τα τμήματα να μπορούν να προπονούνται. Δεν τυχεώ ότι και η ΚΑΠΑ 19 και ο Ολυμπιακό Β, το τελευταίο διάστημα, κάνουν κάποιε προπονήσει και στο κοντινό γήπεδο του Φωστήρα, για τον οποίο είχαμε πει και σε ανύποπτο χρόνο ότι υπήρχε μια κουβέντα για συνεργασία που θα αφορά τον Ολυμπιακό Β και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προχωρούν οι, ε, οι εργασίες στο πλαίσιο της, αυτής της συμφωνίας ανάμεσα στις πλευρές Κόκαλη και Μαρινάκη για να γίνει χορτάρι και το π ε, ενώ με βάση αυτά που ξέρουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο το που θα παίξει ο Ολυμπιακός Β για τον απλούστατο λόγο ότι από τη στιγμή που θα μετέχει σε επίσημο πρωτάθλημα στη Super League 2 θα πρέπει το γήπεδο το οποίο θα δηλωθεί ως έδρα να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Να υπάρχει εξέδρα. Να υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Να υπάρχουν τουρνικέ προκειμένου να μπορεί να περάσει ο κόσμο με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακό Β' έχει τη δυνατότητα να παίξει ή στο Καραϊσκάκη, mm -hmm. εκεί που παίζει δηλαδή και η πρώτη ομάδα, ή στο G1, το μεγάλο γήπεδο του αθλητικού κέντρου του Ρέντι, το οποίο έχει και εξέδρα. Ναι. Mm -hmm. Και έχει ήδη προσαρμοστεί σε αυτό το πλαίσιο, γιατί εκεί έπαιζε και Youth League. Αν θυμάσαι που συμμετείχε ναι, και στα ναι. ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm -hmm. Αν δεν βρεθεί κάποια άλλη άκρη, θα πρέπει η τοπιτρία που, όπω είπαμε, γίνεται πράσινο να γίνουν εργασίε προκειμένου να αποκτήσει και εξέδρα και όλα αυτά που αναφέραμε. Mm -hmm. Ή αλλιώ θα πάμε σε μια λύση με κάποιο κοντινό γήπεδο που μπορεί να νοικιάσει ο Ολυμπιακό, είτε του Φωστήρα, που και αυτό θέλει έργα. Ναι. Το έχει πει αυτό είτε τώρα. Είτε τη Καλιθέα. Ναι. Κάποιο άλλο κοντινό γήπεδο. Νομίζω όμω ότι κάποια λύση. Εκ των έσω θα, θα βρεθεί. Μάλιστα. Ωστόσο, νομίζω ότι το σημαντικό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση πριν από δύο χρόνια, όταν είχε δημιουργηθεί αυτή η ρήξη ανάμεσα στο, στην πρώην και την διοίκηση, Ότι φαίνεται πω με αφορμή πάλι αυτό το γήπεδο, οι δύο πλευρέ έχουν έρθει πιο κοντά και νομίζω ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση. Mm -hmm. Φαντάζομαι σε λίγο καιρό θα υπάρχει και κάποια επίσημη ανακοίνωση, ώστε να ξέρουμε και συγκεκριμένα πράγματα για το πώ θα υπάρξει αυτή η νέα συνεργασία στο συγκεκριμένο γήπεδο του αθλητικού κέντρου του Ρέντι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ε, πάμε σιγά σιγά. Γιατί έχουμε και την αυριανή μέρα, έχουμε και την πέμπτη βγει με σχήματα, με δεκάδες. Πού να σε πάω τώρα. Α, σε πάω αλλού. Ε, λαλά τίποτα, έτσι συνεχίζει. Αλλά ναι. να δούμε τώρα αν θα είναι στην αποστολή. Προ το παρόν mm. έχει κρυθεί ανέτοιμο. Πάει με τον Καρμπόβνικ και με τον Ανδρούτσο δεξιά, ο Μαρτίνι. Μάλιστα. Σε με Με το Σεμέδο δεν έχουμε ακόμη κάποιο νεότερο. Πλην του ότι υπάρχει μια λεπτομέρεια στο, στο όλο θέμα που καλό είναι να την αναφέρουμε. Ότι ο Σεμέδο, όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία το τελευταίο διάστημα τη καταγγελία εναντίον του, ε, έδειξε να στενοχωριέται πιο πολύ που χάλασε η προγραμματισμένη μεταγραφή του στην Πόρτο. Παρά για τι καταγγελίε, για τον απλό θα το λόγο ότι από την αρχή πίστευε ότι με τι καταγγελίε θα καθαρίσει. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί του εκείνε τι ώρε, που ήταν δύσκολε ώρε, γιατί ήταν κρατούμενο, να θυμίσω, που λέγανε ότι ο Σομεδο έκλαιγε όχι τόσο γιατί ήταν κρατούμενο, όσο για το ότι χάλασε η συγκεκριμένη μεταγραφή που ήταν δρομολογημένη. Ε, γιατί θέλει να φύγει. Ναι. Από εκεί και πέρα κάποιο και άλλο νεότερο αναφορικά και με... Ακόμη και το ότι ήταν κρατούμενος, του δημιούργησε πολύ περισσότερη ένταση, άνθρωπος είναι, του δημιούργησε Σωστά. ένταση Σωστά. και ξέσπασε ακόμη περισσότερο επειδή δεν μπορεί να φύγει, να πάει στην πόρτο. Λογικό είναι. Εντάξει. Σωστά. Ά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάποιο άλλο νεότερο αναφορικά με το πότε θα επιστρέψει προπονή και πότε θα ενταχθεί σιγά σιγά στο πρόγραμμα τη ομάδα δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Προπονή κάνει μόνο του. Προπονή συνεχίζει να κάνει σε ατομικό επίπεδο. Mm -hmm. Ο ίδιο για όσου δεν το έχουν δει, Προχθέ έκανε και μια ανάρτηση στην οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, παραδέχτηκε ότι έχει κάνει και αυτό πολλά λάθη τα οποία αναγνωρίζει. Ωστόσο, έδειξε την επιθυμία του να επιστρέψει σε αγωνιστικό επίπεδο, λέγοντα ότι θέλω πάρα πολύ να μου δοθεί άλλη μια ευκαιρία να γίνω και πάλι ενεργό και να κάνω αυτό που αγαπάω. Και από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι τη Πέμπτη, ο Μαρτίν πηγαίνει με όλε τι δυνάμει στη φαρέτρα του. Πλην του Σεμέδο και του Γκάρι Ροντρίγκε, ο οποίο και ανέτοιμο είναι, αλλά δεν έχει δηλωθεί να υπενθυμίσω και στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. <Τι>